Εδώ είναι πραγματικά που έχει γίνει μέρα νύχτα. Εδώ έχει γίνει ένας τρομερός διαγωνισμός κλισέ. Τα ακούσαμε όλα. Ακούσαμε τον εργασιακό μεσαίωνα, ακούσαμε τη γαλέρα, ακούσαμε το έκτρωμα. Όλα αυτά αναρωτιέμαι. Δεν έχετε κουραστεί να τα λέτε, κύριε και κύριοι συνάδελφοι. Όσα χρόνια είμαι στην πολιτική, τα ακούω νομίζω αρκετές φορές κάθε μήνα από την αριστερά. Τι είναι λοιπόν αυτή η διευθέτηση χρόνου εργασίας, η δυνατότητα του εργαζομένου, για παράδειγμα, για κάποιο διάστημα, με δική του αίτηση, με δικό του αίτημα, να εργάζεται αντί για 5 μέρες επί 8, 4 μέρες επί 10. Έχετε ρωτήσει πολλούς εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ειδικά του ΣΥΡΙΖΑ, αν το θέλουν αυτό? Ξέρετε ότι στην πράξη πολλοί έτσι κι αλλιώς δουλεύουν 10 ώρα σήμερα και επειδή δεν υπάρχει σήμερα ψηφιακή κάρτα εργασίας, δεν ελέγχεται αυτό? Ξέρετε ότι έτσι θα κερδίσουν 20% στους χρόνους του μετακίνησής τους κάθε εβδομάδα? Και τι λέτε εσείς για όλο αυτό? Τι έχετε να πείτε? Ότι θα πληρώνονται θα πληρώνονται η εργασία με ρεπό. Αυτό είναι καθαρή πολιτική απάτη, κύριε Σχύρη, συνάδελφοι. 40 ώρες δούλευε με το πενθήμερο 8ωρο ο εργαζόμενος, 40 ώρες θα δουλεύει με το τετραήμερο 10ωρο αν το θελήσει. Και θα πληρώνεται 40 ώρες στην μια περίπτωση, 40 ώρες στην άλλη, με όλα τα άλλα ωφελήματα τα οποία αναφέραμε. Αυτό δεν μπορείτε να το αποκρύψετε. Μισό λεπτό μόνο, κύριε Πρόεδρε. Λέτε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, λέει το σύνθημά σας, το είδαμε ανάμεσα στα άλλα κλισέ και τους μπακαλιάρους που λένε δημοσιογράφοι, είδαμε και ένα καινούριο. Ότι μόνο τα ρολόγια δουλεύουν ασταμάτητα. Λάθος. Εγώ ξέρω ένα ρολόι που έχει σταματήσει. Το δικό σας ρολόι, ο δικός σας χρόνος, έχει σταματήσει στη δεκαετία του 80, κύριε Σχύρη Συνάδελφε. Εκεί που οι εργατοπατέρες των 10, τους οποίους στηρίζετε, που ενδεχομένως πραγματικά έχουν λόγους να αντιδρούν, εκεί που τότε αυτοί κατήφθηναν την ελληνική πολιτεία. Αλλά αυτή η εποχή έχει περάσει ανεπιστρεπτή. Ευχαριστώ πολύ.